Έχουμε έρθει σήμερα εδώ από τη Θεσσαλία μια σειρά φορείς, εργατικό κέντρο Λάρισας, εργατικά σωματεία, αγροτικοί σύλλογοι από όλες τις πόλεις και τις περιοχές της Θεσσαλίας, για να μεταφέρουμε την πρώτη δόση από την υλική βοήθεια που συγκεντρώθηκε με την πρωτοβουλία όλων αυτών των φορέων. Να πούμε, είμαστε εδώ εκτός από το να δώσουμε αυτή την μικρή βοήθεια, συμβάλλοντας και εμείς την προσπάθεια που κάνουν και οι χώρες εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή, για να ανακουφιστεί όλη αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κόσμος, αυτή την τεράστια δοκιμασία που βρίσκεται. Θέλουμε να μεταφέρουμε πραγματικά ένα μήνυμα αλληλεγγύης από το λαό, από τους εργαζόμενους της περιοχής μας, που αυτές τις μέρες, παρά το δύσκολο της περίοδου, υπήρξε μια πραγματικά συγκρονιστική ανταπόκριση στο κάλεσμα στο οποίο απευθύναμε. Είμαστε εδώ για να στείλουμε επίσης ένα μήνυμα ότι είμαστε δίπλα στο λαό εδώ πέρα, στους εργαζόμενους, στους αγρότες της περιοχής που καταστράφηκε η περιουσία τους, που καταστραφήκαν οι δουλειές τους, που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα χωρίς εισόδημα. Είμαστε δίπλα τους στη διεκδίκηση και στη στήριξη των ετοιμάτων τους για την άμεση και γρήγορη αποκατάσταση στο 100% όλων αυτών και την εξασφάλιση όλων των εκείνων των προϋποθέσεων, προκειμένου να μην κινδυνεύσει εκ νέου η ζωή εδώ πέρα των κατοίκων στην περιοχή από νέα τέτοιου είδους φαινόμενα ή πλημμυρικά φαινόμενα την επόμενη χρονική περίοδο. Και βεβαίως να μας υπολογίζουν σε όλο αυτό τον αγώνα τους. Εμείς ήδη παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες στην περιοχή μας. Για παράδειγμα, στη Λάρισα οργανώνεται τις επόμενες ημέρες συναυλία αλληλεγγύης μαζί το Εργατικό Κέντρο με τη Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών, με το παράδειγμα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα, υλική βοήθεια που θα έρθουν εκ νέου εδώ στους κατοίκους.